Παρά τις υποσχέσεις τις τότε, των τότε φορέων, δυστυχώς είδαμε να περνάνε 7 χρόνια, να μην έχει γίνει τίποτα απολύτως, να είμαστε μόνοι μας, να παλεύουμε μόνοι μας να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Επτά χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά τη 21η Απριλίου του 2016 στη Δυτική Εράπετρα και κανένα από του πληγέντε δεν έχει δει αποσμίωση να καταβάλλεται. Οι 105 πυρόπληκτε οικογένειε μιλούν πλέον για εμπεγμό, για γραφειοκρατικέ αγκυλώσεις και πολιτικέ υποσχέσει που δεν τηρήθηκαν. Θυμάμαι τότε ότι είχαμε μαζί με άλλου φορεί και του βουλευτέ, είχαμε αλωνίσει κυριολεκτικά την περιοχή προκειμένου να δούμε καταρχά την έκταση τη ζημιά και κατά δεύτερον να δούμε τον τρόπο αποζημίωσης των παραγωγών. Η ζημιά αποτυπώθηκε ως πολύ πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και με αρκετέ πιέσει, το θέμα ανέβηκε στη Βουλή με επερωτήσει και προσπάθειες του τότε βουλευτή του κυρίου, της τότε κυβέρνηση του βουλευτού του κυρίου Θαψανιώτη, μετά από ένα χρόνο από το συμβάν τη πυρκαγιά, η περιοχή του Μύρτου, οι κοινότητε Μύρτου, και Ανατολή κηρύχθηκαν ω πυρόπτικτε. Αξίζει να σημειωθεί πω μόλι 26 από τι 105 αγροτικέ οικογένειε έχουν ειδοποιηθεί να καταθέσουν και επιπλέον δικαιολογητικά ώστε να πάρουν κάποια μικρή και ασήμαντη όπω τη χαρακτηρίζουν οι οικονομική επιχορήγηση από το κονδύλι των 19.700 ευρώ που έχει εγκρίνει και έχει δεσμεύσει στον προπολογισμό τη η σημερινή κυβέρνηση. Από τα 100 κάτι άτομα, 105 αν δεν τα 76 να είναι εκτό με δικαιολογία σε κάποιε των περιπτώσεων, αν και οι περισσότερε, ότι δεν. Ε, ότι, ότι δεν κατεβήκαμε στη δεύτερη καταγραφή τη περίσταση. Αυτό που έχει γίνει όμω από εμά και αυτό που ξέρουμε εμεί, ότι πήγαμε και δώσαμε την καταγραφή μα όπου ζητήθηκε τη δεύτερη φάση. Και δυστυχώ την τρίτη μα απ' έξω. Κάπου λοιπόν, κατά τη γνώμη πολλών και τη δική μου, μπερδέψαν οι υπηρεσίε τόσο το δικό μου το βγάλανε μη αγροτική επιχείρηση ότι είναι. Οπότε, ναι, οπότε δεν μπορούσα να πάρω λέει χρήματα. Έχω πάρει κάποια τηλέφωνα, δεν έχω βρει άκρη πουθενά. Τίποτα. Το κράτο απών, ο Δήμος απών. Ε, τώρα μετά από 7 χρόνια ξαφνικά ακούσαμε για κάποια αποζημίωση η οποία αποζημίωση είναι ένα φιάσκο ε, διότι έρχεται ένα μήνα πριν τις εκλογές με ημερομηνία ένα μήνα και με εγκριμένους από τα 10 με 20 άτομα από τα σχεδόν 100 που καήκαμε. Μια πρόθεση από την παρούσα κυβέρνηση να αποζημιώσει με ψίχουλα αυτό επιτρέψτε να το πω το ποσό Πώς είναι, το, αυτό, 19, το, το ποσό είναι ε, πάρα πολύ χαμηλό και βλέπουμε και αυτό είναι μια διαπίστωση ότι ενώ η παραγωγή ήταν πάνω από 100 τελικά φαίνεται να αποζημιώνονται ε, 26 παραγωγοί με ένα ποσό ευτελέστατο και θα πρέπει να δουν οι τοπικοί παράγοντε σε συνεργασία με τα όργανα, τα συλλογικά όργανα των αγροτών, γιατί κάποιοι έμειναν εκτό. Είναι μια, πραγματικά μια πολύ μεγάλη αδικία η οποία πρέπει να αρθεί. Την 21η Απριλίου του 2016 το μέτωπο της Μυρκαγιάς που ξεκίνησε νότια του οικισμού της Ανατολής οδήγησε τις αγροτικές οικογένειες της περιοχής στην απόγνωση καθώς την πλειονότητά τους ήταν τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη και τόσα χρόνια μετά ακόμα περιμένουν την κρατική στήριξη.